Μετά, νομίζω ότι κάποια λόγα θα πω, ενδεχομένως θα δείξουν και γιατί ενδεχομένως είμαστε μέχρι αυτή τη στιγμή, είμαστε σε αυτό το επίπεδο και ίσως και κάποιες προτάσεις που μπορεί να σας αρέσουν, ας πούμε και για το μέλλον. Λοιπόν, είμαι από τους πολίτες της Πιερίας που μεγάλωσε με τον Πιερικό. Είμαι και εγώ από τους πολίτες που περίμενε κάθε Τρίτη το πρωί να πάει στο γύρο Τσιγκαλά και να πάρει το εισιτήριό του και να πάρει αγγλί το Λάκη του Παπαγιάννου, τον Γιώργο του Κωστίκο, τον Τσιρίκα τον Καλαμπάκα, αργότερα τον Βίσκο τον Αδράκο κλπ. Είμαι από τους πολίτες που είδανε στον Πιερικό στην Αφρική τα νεότερα χρόνια. Είμαι από τους πολίτες που στήριξε με διαρκείας όλες τις διοικήσεις που πέρασαν, ασχέτως αν πολλές φορές δεν πήγαιναν στο Κύπρο. Καμιά φορά μπορεί να μην μπορούμε να πάμε λόγω που υπάρχει κάποιο υποχρέωση. Διαρκείας που το έκανα πάντα. Τον Ιούνιο του έτους 2018, για τώρα το καλοκαίρι, κλήθηκα να παραβρεθώ σε ένα σχήμα διοικητικό, αφού η ομάδα μας ομολογουμένως βρισκόταν σε μια, θα έλεγα, όχι τόσο καλή κατάσταση, μια διοικητική αστάθεια, με αλλαγές ίσως με εκλογές σε βάθος χρόνου. Σκέφτηκα ότι ίσως έπρεπε να βοηθήσω τον τόπο μου στο αθλητικό μέρος, αφού το ποδόσφαιρο και γενικότερο αθλητισμός είναι αυτά που πάντα είχα στην καρδιά μου. Και ιδιαίτερα ο αθλητισμός στους νέους. Πιστεύω πάρα πολύ στον αθλητισμό για τα νέα παιδιά, γιατί έτσι σφυριλατούνται προσωπικότητες και διαπλάνονται χαρακτήρες σωστοί με άμυνες στις όποιες δύσκολες καταστάσεις γνωρίζουν στη ζωή τους. Είμαι και εγώ πατέρας δύο ανηλίκων παιδιών και τα παιδιά μου και τα δύο παίζουν ποδόσφαιρο. Στην πρώτη συγκέντρωση, τον Ιούνιο του 2018, είδα αξιόλογα άτομα. Είδα τον κύριο Διαμαντόπουλο, είδα τον κύριο Γεωργιάδη, ασχέτως αν δεν ήταν στο σχήμα, τον κύριο Δαδάκο, που είχε μια εμπειρία στα αποδυτήρια της ομάδος, τον κύριο Μπασβανά, που είχε μια εμπειρία ως προς την ικανότητα των ποδοσφαιριστών της Πιερίας και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται γιατί η ομάδα μας είναι ομολογουμένως πάρα πολύ καλή. Εγώ ξεχαίρω την προσπάθεια αυτή και φάνηκε και όχι μόνο το διπλό της Σαντσάνης, εγώ σας πιστεύω από την αρχή πιστεύω την ομάδα αυτή. Έλεγα ότι είμαι στην τριάδα δηλαδή, αγωνιστικά, όπως ξέρετε. Τον κύριο Πίνια, ο οποίος από τη θέση του εφοριακού θα βοηθούσε σίγουρα μια κατάσταση που πονούσε τον Πιερικό τα τελευταία χρόνια. Τον κύριο Κεραϊδίδη και τον κύριο Διακουμάκο, ο οποίος ο κύριος Διακουμάκος μας επέδειξε όλους στα χέρια του 45.000 ευρώ. Τα οποία και με τη βοήθεια όλων μας θα εγγυόταν το μηδενισμό προβλημάτων οικονομικής φύσεως για μια ομάδα αγαπητικής. Καταλυτική ήταν η συζήτησή μου με τον κύριο Διαμαντόπουλο, αφού διαπίστωσε ότι οι δικές του αρχές και ιδέες είχαν πολλές ομοιότητες με τις δικές μου σκέψεις και φιλοσοφίες για την ποδοσφαιρική ομάδα του Πιερικού. Πάντοτε έλεγα και λέω και σήμερα ότι για να προχωρήσει μια επαρχιακή ομάδα όπως είναι ο Πιερικός, θα πρέπει να στηριχθεί στη βάση της, στις ακαδημίες της. Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης δεν υπάρχει άλλος δρόμος πλην του δρόμου της στελέχωσης της ομάδας από γηγενείς ποδοσφαιριστές. Ή θα βρεθεί ένας επενδυτής, όπου με το κεφάλαιό του θα μπορούσε, το οποίο φυσικά θα μπορούσε να το δικαιολογήσει, έτσι, το κεφάλαιό του, με βάση την εργασία του, θα προσπαθήσει να το αποσβέσει και φυσικά, αν μπορεί να το αυξήσει, το νόημα του η επένδυση, επενδύω κάτι. Ή θα βρεθεί ένας μεγαλομέτωχος που θα ήθελε απλά να δικαιολογήσει κάποια έσοδά του. Και τα δύο αυτά, στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, φαντάζουν μακρινά σενάρια. Στον Πιερικό μας βάζουμε ακόμη και έναν παράγοντα που δυσκολεύει την κατάσταση. Είναι τα χρέη του Σούβουκου Πιερικός αλλά και τα χρέη της ΠΑΕ Πιερικός. Πόσα είναι, δεν ξέρω. Όχι μόνο προς το δημόσιο, αλλά και προς τρίτους συμπολίτες μας. Υπάρχουν προς τρίτους συμπολίτες, υπάρχουν αποφάσεις εκτελεστές, υπάρχουν και χρέη που δεν άρχεται βγάλουν αποφάσεις. Υπάρχει ένα κλίμα αρνητικό. Που αυτό και μόνο διατηρεί ένα και συντηρεί ένα κλίμα δυσπιστίας και αναξιοπιστίας για κάθε νέα προσπάθεια. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση στην Ελλάδα του σήμερα κάποιος μεγαλομέτωχος να βάλει μεγάλα κεφάλαια αν δεν εξυπηρετεί προσωπικά και μόνο και αδιαφανή ίσως συμφέροντα. Κανένας επενδυτής, αν δεν το δούμε επιχειρηματικά, να τοποθετήσει κεφάλαια γιατί πολύ απλά δεν θα κάνει ποτέ απόσβεση με νόμιμο τρόπο. Συνεπώς, αν δεν ακολουθηθεί ο δρόμος της στήριξης της βάσης του Πιερικού,
από τις ακαδημίες του, ψάχνουν για πολίτη της Πειραιάς που θα θελήσει να δωρήσει τα χρήματά του και σας διαβεβαιώνω ότι αυτοί οι πολίτες, ίσως και καλά κάνουν, αν υπάρχουν, είναι προτιμότερο να κάνουν κάποιες χρηματικές δωρές στα κρατικά ιδρύματα, γιατί ακόμη και εκεί έχουν φορολογική ελάφρυνση. Πιερικός, χωρίς σωστή και επαγγελματική οργάνωση των ακαδημιών, δεν υφίσταται. Τότε και μόνο θα το πλαισιώνουν οι πολίτες με χορηγίες και διαρκείας, με μια οικονομική στήριξη και συσπήρωση. Όταν βλέπουν ότι γίνεται δουλειά σε τμήματα υποδομής και πιάνουν ποδοσφαιριστές για τη μεγάλη ομάδα. Στην περίπτωση αυτή, βγάζεις ποδοσφαιριστές για να στελεχώσουν τη μεγάλη ομάδα, αλλά δημιουργείς και φίλους για τον Πιερικό. Γιατί όσοι δεν παίξουν ποδόσφαιρο, θα γίνουν φίλοι. Το λέει η στατιστική. Συμπολίτες μας έγιναν οπαδοί άλλων ομάδων, γιατί έπαιζαν ποδόσφαιρο στις ομάδες αυτές ή έπαιξαν κάποιοι φίλοι τους. Σύμμαχος της φιλοσοφίας μου αυτής ήταν δύο παράγοντες. Πρώτον, η στατιστική που λέει ότι η Πιερία πάντοτε έβγαζε ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιρομάνα, και δεύτερον, το γεγονός ότι κάθε χρόνο 1500 περίπου παιδιά αθλητές ασχολούνται με το ποδόσφαιρο στις ειδικές ακαδημίες. Υπάρχει ένα κενό ηλικιακό στις ηλικίες 15 με 19 που θα μπορούσε ο Πιερικός με μια καλή οργάνωση να απορροφήσει. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να συμμετέχω στο νέο διοικητικό σχήμα του Ιουλίου με ένα και μόνο σκοπό, την οργάνωση των τμήματων υποδομής του Πιερικού. Ο Πιερικός στον τομέα αυτό είχε να παλέψει με το πρόσφατο παρελθόν του και τις διοικητικές του αστάθειες, με την απαξίωση και με την έλλειψη κυπαιδικών εγκαταστάσεων διαμορφωμένων όπως επιθυμούσα εγώ. Καλώς ή κακώς, οι προηγούμενες διοικήσεις από το 1970 και μετά, στον τομέα αυτό δεν βοήθησαν, δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Ο Πιερικός εξαρτάται καθαρά από την ευγενική προσφορά και τις διαθέσεις του εδικάστου δημάρχου, αφού οι παιδικές εγκαταστάσεις είναι δημοτικές. Δεν ξέρω αν προχωρούσε η διοίκηση στις απαραίτητες συμβάσεις και όχι στη χρήση απλού παραχωρητηρίου, αν άλλαζε κάτι, γι' αυτό και νομικά δεν το κοίταξα λίγο παραπάνω, ίσως ήδηκαν και το απαραίτητο χρόνο. Είχε να παλέψει με μια κατάσταση από πικραμένους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με το Πιερικό και έφυγαν 9 νυχτή λόγω της διαμορφωμένης κατάστασης και στο στόμα τους ακόμη και σε μένα έλεγαν τι δουλειά έχει στο Πιερικό, αυτοί θα διαλυθούν. Μπήκα λοιπόν στο διοικητικό σχήμα με την προοπτική της δημιουργίας σχολής ποδοσφαίρου. Αυτό είχε τον εξής προγραμματισμό. Τη δημιουργία της ομάδας Πιερικός Β, η οποία θα ήταν ένα βήμα πριν το μεγάλο Πιερικό και θα έπεσε στις τοπικές κατηγορίες της Πιερίας, την ΚΑΠΑ16 και την ΚΑΠΑ14. Αυτά τα τμήματα θα λειτουργούσαν σε επαγγελματικά πλαίσια, θα είχαν την ίδια φιλοσοφία της πρώτης ομάδας, ακόμη και τον ίδιο προπονητικό σχηματισμό με την πρώτη ομάδα. Ο λόγος που επιβάλλονταν να γίνει ο Πιερικός Β ήταν γιατί μετά την τελευταία αναδιάρθρωση τα τμήματα υποδομής διαμορφώνονταν σε Under 6, Under 8, Under 10, Under 12, Under 14 και Under 16. Συνεπώς ο Πιερικός Β θα κάλυπτε ένα μεγάλο κενό ηλικιακό, ηλικίας 16 με 19, περίπου με παιδιά της Πιερίας, τα οποία δεν θα μπορούσαν φυσικά πουθενά να αγωνιστούν σύμφωνα με την προηγούμενη αναδιάρθρωση. Προσέλαβα ως τεχνικό διευθυντή τον κύριο Ιωάννη Μιστακίδη, ενώ ως προπονητή στην ομάδα Πιερικό Β τον κύριο Λευτέρη Φωτιάδη, και αφού ζήτησα πρώτα βιογραφικά από τον κάθε προπονητή ή όποιον προπονητή ήθελε να εργαστεί στη σχολή. Διατήρησα δηλαδή τον κύριο Τσακαλίδη, που ήταν ήδη την προηγούμενη χρονιά, και προσέλαβα και την κυρία Γιώτα Ζαγοβά για ηλικιακά τμήματα μικρότερων κατηγοριών, αγοριών και κολλησιών. Τοποθέτησα εύφορο τμήματων την Αταλία Κρίστη, η οποία ήταν υπεύθυνη για τη διεκπαιρέωση των σχετικών εγγράφων, αλλά και για την αναπροπόνηση και αναγωνιστικό παιχνίδι προετοιμασία όλων των τμήματων με μηνιαίο μισθό 300 ευρώ, την οποία πλήρωσα από προσωπικό μου. Λίγο να δούμε. Συγγνώμη κύριε Μεταλλιώτη. Αυτή τη στιγμή σας ακούμε με υπομονή, εντάξει, παρόλο που πιστεύω ότι αυτή η τοποθέτηση θα έπρεπε να γίνει στην πρώτη συνέλευση. Δεν ξέρω ποιον εκπροσωπείτε, γιατί διοικητικός απολογισμός έρχεται από τον κύριο Διακουμάτου. Εν πάση περιπτώσει όμως, οκ, θα σας ακούσουμε, αλλά σας παρακαλώ. Δεν μπορείτε να φέρετε εδώ σε ένα ερασιτεχνικό σύλλογο για μισθούς.
Εγώ θέλω να αναφέρω τι έχω προσφέρει στην ομάδα αυτή. Όχι, έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι γενική συνέντευξη. Παρακαλώ αυτό περί μισθό να μην γραφτεί στο πρακτικό. Λοιπόν, παρακαλώ, θα σα δώσουμε λίγο χρόνο, λίγο σύντομα. Μία διοίκηση, δεν είναι ο καθένα ξεχωριστά. Οκ, α τον αφήσουμε να τελειώσει. Εγώ προσέλαβα εγώ. Ας τον αφήσουμε να τελειώσει. Λοιπόν, έχετε 5 λεπτά ακόμη για να τελειώσετε, σας παρακαλώ πολύ. Παιδιά, παρακαλώ ακούστε το προηγούμενο. Μετά, περίπου. Έχετε 5 λεπτά, κύριε Νουμελιό. Ακούστηκαν κάποια πράγματα και για το πρόσωπό μου. Είμαι ένας πολίτης της κοινωνίας. Φυσικά θέλω να πω και μερικά πράγματα τα οποία έχουν προσφέρει για κάποια άνθρωπα. Δεν ακούστηκε τίποτα στην προηγούμενη γενική συνέντευξη. Τίποτα, ούτε λέξη. Δεν ήμασταν εδώ πέρα. Δεν ασχολήθηκε η γενική συνέντευξη με τον πρόσωπό μου. Είναι συνέχεια της σημερινής. Ναι, αλλά δεν ασχολήθηκε. Αν θέλετε να το βάλουμε, σας ακούστε το προηγούμενο, σας ανέχτηκε. Παρακαλώ, αφήστε το προεδρείο να κάνει τη συνέντευξη. Έχετε 5 λεπτά, όχι παρακαλώ. Έβαλα 14 δευτεία του πυρικού με τα περισσότερα παιδιά να παίζουν το πυρικό πίτα με κόστος 60 ευρώ το κάθε δευτείο, το οποίο επίσης πλήρωσαν προσωπικό μου κεφάλαιο. Λοιπόν, η διοίκηση Διακουμάκου παρέδωσε 23 δελτία. Έτσι, μέσα στα 23 δελτία θα βάλετε άλλα 14, τα οποία είναι 37 δελτία από το σχεδιασμό πιερικού αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε να μην συνεχίσω, θα σα πω. Προσωπικά δεν θέλω. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά δεν γελάω με εσά. Σα παρακαλώ πολύ τώρα. Σα παρακαλώ. Μην βγαίνετε και από πάνω. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, άλλο θέλει να μιλήσει, παρακαλώ. Εσύ, Βασίλη, έλα. Πολύ ευχαριστώ.